Εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τον ιερό ναό της Παναγίας της Λούρδης στη Νότια Γαλλία μετά από μεγάλες πλημμύρες. Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μέσα σε αυτούς που απομακρύνθηκαν είναι προσκυνητές αλλά και κάτοικοι από κοντινά ξενοδοχεία και κάμπινγκ. Μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις, κοντινός ποταμός υπερχείλησε με αποτέλεσμα να ανέβει η στάθμη του νερού κατά περίπου ένα μέτρο μπροστά από το σπήλαιο που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι το μέρος όπου εμφανίστηκε η Παναγία το 1858. Το προσωπικό, οι εθελοντές και οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης συνεργάστηκαν για να καθαρίσουν τα νερά της πλημμύρας και άνοιξαν ξανά το ναό.